Μαζί μας η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ρεθύμνου, η κυρία Άννα Ελευθεριάδου Γίγα, και εκ νέου υποψήφια με τον συνδυασμό Νέα Αντίληψη του Γιώργου Μαρινάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Ελευθεριάδου. Καλώς ορίσατε εδώ. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω έτσι τα συμπεράσματά σας. Χθες το βράδυ στην Κρήτη TV είχαμε την πρώτη μεγάλη τηλεμαχία. Ο Δήμος Ρεθύμνου είναι ένας Δήμος βαρόμετρο για την Κρήτη. Είναι ο τρίτος σε πληθυσμό Δήμος μετά το Ηράκλειο και τα Χανιά. Πάντοτε έχει ενδιαφέρον, επειδή τα τελευταία χρόνια έχω κάνει και όλες σχεδόν τις τηλεμαχίες του Ρεθύμνου, θα τολμήσω να πω ότι η χθεσινή ήταν η πιο εκρηκτική από αυτές που έχω κάνει. Κακώς. Αν με ρωτάτε εμένα, μπορούσε να κινηθεί σε πιο υψηλό επίπεδο η συζήτηση. Κάποιοι από τους συνομιλητές κυριολεκτικά πετούσαν την μπάλα στην κερκίδα. Και αυτό νομίζω αδικεί και τους ίδιους. Να υποθέσω δεν αναφέρεστε στον κύριο Μαρινάκη. Προφανώς δεν αναφέρομαι στον κύριο Μαρινάκη, που είναι πάρα πολύ έμπειρος gladiator σε τέτοια αρένα. Μπορούσε να κινηθεί σε πιο θεσμικά πράγματα και κυρίως σε προγραμματικές του κάθε συνδυασμού και στο τι σκοπεύουν να κάνουν διαφορετικά. Δεν το ακούσαμε αυτό. Ομολογώ ότι το περίμενα πάνω κάτω, αλλά δεν είχε ενδιαφέρον. Δεν είχε ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να βγάλει συμπεράσματα ένας Ρεθυμνιώτης, ναι, για τις τρεις προτάσεις. Βέβαια. Καταρχήν, όταν κανείς πολιτεύεται και κάνει αναφορές στον προηγούμενο, προ-20ετίας, ας πούμε, κοντεύει δήμαρχο, είναι θλιβερό. Δεν θα κρατήσω άλλο τη συζήτηση σε αυτό το κομμάτι. Θα σας πάω όμως λίγο, πρωτού πάμε στην πλούσια δράση που έχετε αναπτύξει σαν αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής. Είστε ένα κομβικό πρόσωπο της παράταξης Νέα Αντίληψη του Γιώργου Μαρινάκη. Συμπορεύεστε ξανά μαζί, διεκδικείτε την ψήφο των Ρεθυμνιωτών. Είστε μια πολύ γνωστή γιατρός στο Ρέθυμνο, νοσοκομιακή γιατρός. Δεν έχετε εγκαταλείψει την εργασία σας. Όχι, βοηθάτε στο νοσοκομείο του Ρεθυμνου. Συνεχίζω και βοηθάω από την καραντίνα και μετά εθελοντικά. Πηγαίνω και δίνω κάποιες εφημερίες γιατί πρέπει. Γιατί υπάρχουν κενά. Γιατί λοιπόν η Άννα Ελευθεριάδου Γίγα λέει θα διεκδικήσω άλλη μία θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ρεθύμνου? Καταρχήν γιατί είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό και δημιουργικό να κάνεις πράγματα για τους πολλούς. Αυτό που συνηθίζω να λέω στους ασθενείς μου που γκρινιάζουν «Σε χάσαμε και έχασα το γιατρό μου» και τα λοιπά, λέω ότι από εκεί που είμαι μπορώ και βοηθώ πολλούς ανθρώπους μαζί. Χθες το βράδυ, δεν σας κρύβω ότι το debate δεν το είδα ζωντανά, το είδα το πρωί, γιατί ήταν η δεύτερη μέρα μιας λαμπρής παράστασης που ετοίμασε η ομάδα θεάτρου των Καπί μας. Είδαμε ένα εξαιρετικό δημοσίευμα και το neakrit.gr με υλικό που μας στείλατε εσείς, κυρία Ελευθεριάδου. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη από το γεγονός ότι 50 άνθρωποι, οι οποίοι ξεκινάνε από 65 και φτάνουν τα 85, αφιέρωσαν μήνες να κάνουν πολύ ωραίες πρόβες τώρα τον τελευταίο μήνα κάθε μέρα. Κάποιοι από αυτούς ήταν στα όρια να αρχίσει η άνοια. Κάποιοι από αυτούς ήταν σε κατάθλιψη της τρίτης ηλικίας μετά την καραντίνα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ενεργοποιήθηκαν και για μένα αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Είναι το να νοιάζεσαι τους ανθρώπους που είναι περισσότερο ευάλωτοι. Και άνθρωποι στην τέταρτη, γιατί πια μιλάω για ανθρώπους, υπήρχε ηθοποιός, να το πω έτσι, με δύο μπαστούνια. Με δύο μπαστούνια. Και έπαιζε και τις δύο μέρες εξαιρετικά. Και κατάμεστο το. Κατάμεστο και τις δύο βραδιές, αφού μετά τους έλεγα βρε, το πιστεύατε ποτέ ότι θα παίξετε στη Φορτέζα. Ναι. Ήταν όλοι ερασιτέχνες βέβαια και αξιόμαχοι. Και εμένα μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά, γιατί κλείνει έτσι η τετραετία μου. Αυτό ήταν το όραμά μου. Ήταν να προσφέρω σε αυτές τις μεγάλες ηλικίες. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αξιόμαχοι, αξίζουν φροντίδας, αλλά φροντίδα δεν σημαίνει κάτι παθητικό όπως τους γράφω με τα φάρμακα ή κάνουν φυσιοθεραπεία στα ΚΑΠΗ. Ήθελα να εισάγω και άλλα πράγματα και το καταφέραμε. Να ξέρετε, ας πούμε, ότι έχουμε ομάδα πολιτιστικής κληρονομιάς που ετοιμάζεται να κάνει αναπαράσταση στο ιστερομινωικό νεκροταφείο των Αρμένων μίας ταφής των αρχαίων Ελλήνων. Mm-hmm. Με καθοδηγητή αρχαιολόγο εθελοντή και με την εποπτεία του αρχαιολόγου που έκανε την εξκαφή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που εμφανίστηκαν να ενδιαφέρονται με εξέπληξαν. Γιατί περίμενα ότι είναι κάτι που αφορά λίγους και τελικά αποδείχθηκε ότι αφορά πάρα πολλούς. Άρα να υποθέσω, κυρία Ελευθεριάδου,
ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας που χθες το βράδυ έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό σε μια παράσταση για να διασκεδάσουν τον κόσμο. Και ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Είναι αυτό που σας κρατάει και ζωντανή στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, είναι αυτό που λέτε αξίζει τον κόπο για μια ακόμα πενταετία. Με ανατροφοδοτεί, με ενέργεια. Και έχω πιάσει τον εαυτό μου, ενώ δουλεύω τελείως να μην κουράζομαι. Ναι. Πραγματικά δεν κουράζομαι. Γιατί παίρνω πίσω ικανοποίηση. Όταν βλέπεις ένα πράγμα που βάζεις σαν στόχο να υλοποιείται, δεν το κρύβω κι εγώ ότι μου δίνει μεγάλη χαρά. Πρωτού παρεσφρήσουμε σε θέματα κοινωνικής πολιτικής έτσι λίγο πιο έντονα, θέλω λίγο, είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει το Ρέθυμνο, είστε από την Μακεδονία, παντρευτήκατε εδώ, έχετε την οικογένειά σας εδώ, είστε πολιτικογραφημένη πλέον ρεθυμιώτισσα. Το βλέπω και στις αναρτήσεις σας ότι δυσκολεύεστε να επιλέξετε ανάμεσα στα πατρογονικά εδάφη, αλλά και στον τόπο που ζείτε μαζί με την οικογένειά σας. Είναι μια δύσκολη περιοχή το Ρέθυμνο, είναι αυστηρός κριτής ο Ρεθυμιώτης και η Ρεθυμιώτησα, ο πολίτης και η πολίτης αυτού του τόπου στην επιλογή της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή, απαιτεί τα πάντα ή μπορεί να λειτουργήσει και με ημίμετρα. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή για πολλά χρόνια είναι ιδιαίτερα δραστήρια. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε κρίσιμα θέματα, έχει πάει το Ρέθυμνο πραγματικά πολλά βήματα μπροστά και το έβαλε στο χάρτη και τουριστικά και επιχειρηματικά. Και ο Ρεθυμιώτης με το δικό μου παράδειγμα, γιατί δεν είμαι παντρεμένη εδώ, δεν είμαι ούτε αυτό. Είμαστε μια οικογένεια που ήρθε το 2009 στην Κρήτη και πήγαμε στο Ρέθυμνο από επιλογή. Είμαστε από επιλογή Ρεθυμιώτες. Α, και ο σύζυγός σας δεν είναι κριτικός. Βεβαίως, ο σύζυγός μου είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο και όταν εκλέχθηκε καθηγητής αποφασίσαμε να μετακομίσουμε τα δύο μικρά παιδιά μας. Τα οποία τώρα βέβαια είναι μεγάλα, είναι φοιτητές. Ήταν επιλογή μας, μας άρεσε. Δεν είχαμε ούτε φίλους ούτε συγγενείς. Άρα, πόσο δύσκολο είναι, κυρία Ελευθεριάδου, για μια γυναίκα ή και για έναν άντρα που δεν είναι από την περιοχή, μετά από κάποια χρόνια να διεκδικεί την ψήφο των Ρεθυμιωτών στο Δήμο Ρεθύμνου και να λαμβάνεται και μια μεγάλη αποδοχή από τους ανθρώπους που σας στήριξαν. Το δικό μου παράδειγμα αποδεικνύει ότι οι Ρεθυμιώτες δεν είναι στενόμυαλοι. Μπορώ να πω, αποδεικνύει ότι αποδέχονται έναν άνθρωπο που ήρθε μεταγενέστερα και δεν έχει ρίζες. Προφανώς και είναι πιο δύσκολο για μένα, γιατί δεν έχω ούτε συμμαθές από το σχολείο, δεν έχω χωριό, δεν έχω συγγενείς. Σκεφτείτε ότι δεν με ψηφίζουν ούτε οι γονείς μου. Παρ' όλα αυτά, ναι, η αποδοχή είναι πολύ μεγάλη. Βεβαίως έχετε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή, η επαφή σας με το νοσοκομείο είναι και μια άμεση επαφή με τον κόσμο. Ναι, γιατί στις μικρότερες πόλεις στο νοσοκομείο είναι η ψυχοθεραπεία με το σημείο αναφοράς. Ισχύει αυτό, χωρίς βέβαια να είναι πανάκι, γιατί πολλοί συνάδελφοί μου έχουν δοκιμάσει την τύχη τους και δεν είχαν την ίδια αποδοχή, παρότι ήταν και από το Ρέθυμνο. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός το γεγονός ότι εγώ είμαι ανοιχτή σαν άνθρωπος, ήθελα να προσαρμοστώ στο Ρέθυμνο, μου άρεσε το Ρέθυμνο, το λατρεύω πια, δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Και σίγουρα και οι άνθρωποι μ' αγκάλιασαν πολύ γρήγορα, κάναμε πάρα πολύ γρήγορα φίλους και κάνουμε συνεχώς. Και τους ευγνωμονώ, γιατί δεν σας κρύβω ότι μετά από τις εκλογές του 2019 ήταν η μέρα που αποφάσισα να αναζητήσω, να αγοράσω ένα κτήμα και να φτιάξω ένα σπίτι. Μέχρι τότε δεν το είχα αποφασίσει. Άρα όταν είδα όμως, ότι αυτή θα είναι ναι, όταν είδα όμως αυτή την τεράστια αποδοχή από τον κόσμο, βγήκα πρώτη στο κεντρικό ψηφοδέλτιο της πόλης, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Κατάλαβα ότι οι Ρεθυμιώτες με θέλουν εδώ, οπότε ναι, μετά από αυτό νομίζω ότι έγινε και η τελική επιλογή μας για την υπόλοιπη ζωή και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Είστε γιατρός, βιώσατε την πανδημία και όλοι γνωρίζουμε ότι τώρα μετράμε τις συνέπειες της πανδημίας στο κομμάτι, ας πούμε, το ψυχικό, το τι συμβαίνει μέσα μας. Η κοινωνική πολιτική της αυτοδιοίκησης μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων τώρα που οι ανάγκες είναι εξαιρετικά αυξημένες? Καταρχήν, δεν ξέρω κάθε δήμος και κάθε δομή τι έκανε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Να σας πω για παράδειγμα ότι εμείς είχαμε φτιάξει μια πλατφόρμα, μέσα στην πλατφόρμα στον ιστότοπο του Δήμου, όπου οι εκπαιδευτικοί των βρεφονιπιακών σταθμών
ανά ηλικία και ανά αντικείμενο, καθημερινά εκείνη τη σκληρή πανδημία που ήταν οικογένειες μέσα και κόντευαν να τρελαθούν, ανέβαζαν κάθε μέρα δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν οι γονείς με τα παιδιά για να τα κρατάνε δραστήρια και να μην χαζεύουν σε μια τηλεόραση. Εκείνη την περίοδο, τηλέφωνο, δυστυχώς. Ακριβώς. Εκείνη την περίοδο παράλληλα αναλάβαμε να μεταφέρουμε τα πολύ ακριβά φάρμακα των καρκινοπαθών, των ασθενών με σκλήρυνση, με ρευματοπάθειες, να τα φέρνουμε από το Ηράκλειο, από την 7η ΥΠΕ, με υπηρεσιακό και να τα μοιράζουμε στα σπίτια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να εκτεθούν. Να περιμένουν στις ουρές για τα φάρμακά τους. Μέχρι και βιβλία από τη βιβλιοθήκη μεταφέραμε σε μοναχικούς ανθρώπους. Αυτό το οποίο έκανε τη διαφορά νομίζω στο Δήμο μας είναι ότι πολύ γρήγορα οργανώσαμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο με τη βοήθεια των τοπικών συμβουλίων και των πολιτιστικών συλλόγων και φτάσαμε, ο Δήμος μας είναι μεγάλος. Είναι εκτεταμένος, πιάνει από την αρχή ελεύθερα μέχρι τα μυριοκέφαλα. Σε κάθε χωριό λοιπόν είχαμε ένα δίκτυο όπου η κοινότητα είχε το νου της για τους περισσότερο ευάλωτους. Που να μπορούμε να παρέμβουμε, να τους πάμε με τα βοήθεια στο σπίτι τα φάρμακά τους, να τους φέρουμε στο νοσοκομείο, να τους πάμε τα ψώνια κτλ. Νομίζω τα βγάλαμε παλικαρίσια. Εγώ δεν έμεινα ούτε μία μέρα στο σπίτι. Ακόμα και αυτή τη σκληρή καραντίνα που δεν έβγαινε κανείς, εγώ έβγαινα κάθε μέρα και ήμουν στο γραφείο να συντονίζω όλα αυτά. Και άλλα πολλά. Δεν σας κρύβω ότι υπήρχε ένα κέντρο, ένα τηλεφωνικό κέντρο που ήταν 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεση του Δημότη. Υπήρχαν κέντρα μέσα στην πόλη που μπορούσε να απευθυνθεί. Δούλεψαν πολύ καλά, με πολύ συντονισμό βέβαια, αλλά και πάρα πολύ μεράκι από τα στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας. Θεωρώ ότι η στήριξη ψυχολογική που παρήχαμε με εθελοντές ψυχολόγους και τους ψυχολόγους του Δήμου τηλεφωνικά ήταν σημαντική και τώρα, δεν σας κρύβω, τα στατιστικά μας σαν υπηρεσία λένε ότι έχουμε πάρα πολλούς εφήβους ή το κέντρο κοινότητας στο Δήμο Ρεθύμνου έχει τη δυνατότητα να κάνει συμβουλευτική σε οικογένειες και σε εφήβους και το κάνει. Και από ό,τι μου λένε τα στελέχη μας είναι πολύ μεγάλη ανάγκη γιατί έχουμε πάρα πολλά εφηβάκια που δυσκολεύονται αφάνταστα, ειδικά στα επικοινωνιακά θέματα. Αυτό το κομμάτι της πανδημίας, να φανταστώ, σας έκανε και πιο δυνατούς στο να μπορείτε να σχεδιάσετε. Εφόσον λοιπόν στις 8 Οκτωβρίου οι Ρεθυμνιώτες επιλέξουν ξανά την νέα αντίληψη του Γιώργου Μαρινάκη και εσείς είστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναλαμβάνοντας ενδεχομένως μία παρόμοια θέση, έχουν τεθεί οι βάσεις για έναν σχεδιασμό την επόμενη αυτοδιοικητική πενταετία στο Ρέθυμνο? Προφανώς, εννοείται και ότι έχουν τεθεί και ότι θα είναι σε συνέχεια των υπάρχοντων δεδομένων και των υλοποιήσεων. Δεν σας κρύβω ότι μεγάλη μας ελπίδα είναι το καινούριο ΕΣΠΑ. Εμείς με τα υπόλοιπα, τα διάθετα του ΕΣΠΑ που τελείωσε, πήραμε μια χρηματοδότηση από τη Διαχειριστική Αρχή Γενναία και επεκτείναμε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Ρεθύμνης και αυτή τη στιγμή είμαι πολύ περήφανη να πω ότι είναι το μεγαλύτερο κήφι όλης της Κρήτης. Έχει 45 ωφελούμενους, έχει δικό του γιατρό, έχει οδηγούς και με λεωφορείακια παίρνουμε τους ωφελούμενους και τους ξαναπάμε σπίτι τους και τους παρέχουμε μια πάρα πολύ ποιοτική φροντίδα. Ένας στόχος μας λοιπόν, επειδή ο Δήμος μας είναι εκτεταμένος σε έκταση, δηλαδή από τη μια μεριά ως την άλλη θες πάνω από μια ώρα για να πας. Ένας στόχος μας λοιπόν, παρότι σε πρώτη φάση δεν είναι επιλέξιμο, θεωρώ ότι σε δεύτερη θα είναι, θέλουμε να φτιάξουμε από ένα κήφι σε κάθε δημοτική ενότητα, να γίνει ένα στο Αρκάδι, ένα στο Φωκά και ένα στη Λάπα, που να μπορούμε να πάρουμε περισσότερους ανθρώπους. Ξέρετε, κύριε Δασκαλάκη, μάλλον δεν έχει συνειδητοποιήσει και το κεντρικό κράτος ότι ο πληθυσμός γυράσκει. Και αυτός ο πληθυσμός, ναι, μεν η ιατρική τον κρατά ζωντανό και ευτυχώς και ζούμε περισσότερα χρόνια, όμως χρειάζεται φροντίδα. Χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται δομές, χρειάζεται παροχές που τις έχουμε υποτιμήσει. Ένας επίσης σημαντικός στόχος που πρέπει να πατάξουμε την υπογεννητικότητα και να στηρίξουμε τη νέα οικογένεια, έχουμε στο πρόγραμμα να κάνουμε πολύ μεγάλο, πολύ δύναμο βρεφονιπιακό σταθμό. Αυτή τη στιγμή τα μισά παιδάκια στους δημοτικούς παιδικούς ιετήσεις έμειναν εκτός παιδικών, γιατί προφανώς έχουμε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων. Παρότι φτιάξαμε και έναν καινούριο στον Νικηφόρο Φωκά, παρότι κάναμε και αλλαγές στα κτίρια μας, αυξήσαμε τις θέσεις, δεν φτάνουν.
Ένας στόχος βασικός λοιπόν είναι να μπορούμε να πάρουμε όλα τα παιδιά του Ρεθύμνου, να στηρίξουμε τη νέα οικογένεια, γιατί δεν μπορεί να λες παντρευτείτε, κάντε παιδιά, αλλά μετά να μην υπάρχει υποστήριξη. Στη... Βέβαια. Θα ήθελα να μπορούμε, προσωπική μου επιθυμία και στόχος είναι να μπορούμε να πάρουμε τα παιδιά και από μικρότερες ηλικίες, από ενός έτους ας πούμε. Αν το καταφέρουμε αυτό, νομίζω ότι θα έχουμε προσθέσει στο Ρέθυμνο μια παροχή, όχι απλώς απαραίτητη, θα έλεγα ακρογωνιαία για τα επόμενα χρόνια. Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Ελευθεριάδου. Η νέα αυτοδιοικητική χρονιά που θα ξεκινήσει, εφόσον όλα πάνε καλά, από την 1η Ιανουαρίου και εφόσον βεβαίως οι ρεθυμιώτες ανανεώσουν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο το δικό σας, στο πρόσωπο του συνδυασμού και στον Δήμαρχο τον Γιώργο Μαρινάκη, τι είναι αυτό που θεωρείτε, κάνοντας μια αυτοκριτική, ότι δεν πήγε έτσι όπως θα θέλατε την πενταετία που διάγουμε αυτοδιοικητικά, την τετραετία. Τετραετία. Κοιτάξτε να δείτε. Σκεφτείτε ότι είναι μια τετραετία μέσα στην οποία είχαμε την πανδημία, μέσα στην οποία είχαμε την κρίση στην ενέργεια, έτσι, που σε έναν τουριστικό δήμο μείωσε πάρα πολύ τα έσοδα. Εμάς τα έσοδά μας, όπως και των περισσότερων δήμων στην Κρήτη, είναι συνυφασμένα με τον τουρισμό, γιατί έχουμε πάρα πολλά κέρδη από εκεί, έμεσα. Αυτό δεν μας επέτρεψε να κάνουμε πολλά πράγματα, γιατί δεν επαρκούσαν τα έσοδά μας. Ίσως έτσι κατακαιρματίστηκαν και κάποιοι στόχοι μας με τα μεγάλα κενά που προκάλεσε η πανδημία, που μας κράτησε ανενεργούς. Σε γενικές γραμμές όμως νομίζω, επειδή έχουν δρομολογηθεί κάποια σπουδαία έργα, όπως είναι ας πούμε το αρχαιολογικό μας μουσείο που ετοιμάζεται η μελέτη και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, ή όπως ένα πολύ μεγάλο έργο είναι το υπόγειο πάρκινγκ που θα γίνει στους 4 Μάρτυρες, είναι εξασφαλισμένα. Θα έλεγε κανείς ότι ήδη αυτή η Δημοτική Αρχή τα έχει θεμελιώσει. Εγώ πιστεύω ότι και πάλι θα είμαστε η Δημοτική Αρχή στο Ρέθυμνο. Είμαι απολύτως πεπισμένη. Οι ρεθυμιώτες είναι έξυπνοι άνθρωποι, κρίνουν, συγκρίνουν και στις 8 Οκτώβρη είμαι πεπισμένη και πολύ αισιόδοξη ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Κυρία Ελευθεριάδου, σας ευχαριστώ θερμά που βρεθήκατε εδώ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.